Γεια χαρά φίλες και φίλοι του καναλιού και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θέλω να κάνω έναν ολοκληρωμένο οδηγό για το τι πρέπει να προσέξετε πριν να αγοράσετε εξωτερικό σκληρό δίσκο, πώς θα ενεργοποιείτε και πώς μπορείτε να εγκαταστήσετε σε αυτόν PS4 παιχνίδια ώστε να γλιτώσετε χώρο από τον εσωτερικό της κονσόλας σας. Λοιπόν, για αρχή, όταν πάτε να αγοράσετε ένα εξωτερικό σκληρό δίσκο θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε USB 3 και άνω. Θα πρέπει οπωσδήποτε επίσης να έχει ονομαστική χωρητικότητα τουλάχιστον 320 GB, εννοείται ότι προτείνω να πάτε σε 1 TB ή 2 TB. Θα πρέπει maximum χωρητικότητα να είναι τα 8 TB και επίσης όταν τον βάλετε στην κονσόλα σας να είναι συνδεδεμένος απευθείας επάνω στην κονσόλα και όχι μέσω κάποιο USB hub. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω αγοράσει έναν Maxtor M3 Portable στα 2 TB. Τον αγόρασα 63 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο οικονομικό μπορείτε να βρείτε στην ελληνική αγορά και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε στο πώς κάνουμε setup τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στο PS4. Καταρχάς συνδέουμε τον εξωτερικό σκληρό μέσω USB με το PS4 μας κλειστό. Ανοίγουμε την κονσόλα και από το μενού Settings πάμε στο Devices, USB Storage Devices, βλέπετε έχω το ελληνικό μενού. Εδώ μας αναγνωρίζει το σκληρό δίσκο, βλέπετε M3 Portable, εσωτερικά έχει ένα Seagate σκληρό 2 TB. Πατάμε διαμόρφωση ως εκτεταμένου χώρο αποθήκευσης ή αλλιώς Format as Extended Storage, όσοι έχετε τα αγγλικά. Επόμενο, μορφή, format δηλαδή. Λοιπόν, εδώ μας ρωτάει ότι αν έχουμε κάτι μέσα στον εξωτερικό σκληρό θα σβηστεί γιατί θα τον κάνει Format, πατάμε ναι. Και ο δίσκος μας είναι πλέον έτοιμος προς χρήση. Λοιπόν, προσοχή! Πλέον ο default προορισμός για οτιδήποτε κατεβάζουμε από games και εφαρμογές έχει γίνει ο εξωτερικός σκληρός και όχι ο εσωτερικός της κονσόλας, έτσι. Αν θέλουμε να τον αλλάξουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε διαχείριση περιεχομένου και πατώντας το Options, θέση εγκατάστασης εφαρμογής, να επιλέξουμε ποιον από τους δύο σκληρούς, τον εσωτερικό της κονσόλας ή τον εκτεταμένο χώρο που είναι ο εξωτερικός, θέλουμε να έχουμε ως default και να εγκαταστούνται όλα τα παιχνίδια που κατεβάζουμε. Τώρα, μπορείτε πολύ εύκολα να μεταφέρετε παιχνίδια και εφαρμογές από τον εσωτερικό σκληρό της κονσόλας στον εξωτερικό ώστε να γλιτώσετε χώρο. Αυτό μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα πηγαίνοντας στις ρυθμίσεις, χώρος αποθήκευσης, χώρος αποθήκευσης συστήματος, εφαρμογές και πατώντας το Options από το DualShock, μετακίνηση στον εκτεταμένο χώρο, επιλέγετε την εφαρμογή ή το παιχνίδι που θέλετε και πατάτε μετακίνηση και φυσικά περιμένετε να γίνει μετακίνηση μετά από λίγα λεπτά και είστε έτοιμοι. Μία λεπτομέρεια. Τα screenshots, τα βίντεο και τα saves αποθηκεύονται μόνο στον εσωτερικό σκληρό δίσκο της κονσόλας αυτόματα. Τουλάχιστον έως τώρα που βλέπετε αυτόν τον οδηγό δεν έχει αλλάξει κάτι, οπότε δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να αποθηκεύετε αυτόματα τα screenshots, τα βίντεο που τραβάτε και τα saves στον εξωτερικό σκληρό δίσκο. Επίσης προσοχή, για να κάνουμε ασφαλή κατάργηση του εξωτερικού δίσκου, κάτι που πρέπει να γίνεται πάντα όταν τον αποσυνδέεται από το PS4, θα πρέπει να πηγαίνουμε στο μενού ρυθμίσεις, συσκευές, συσκευή αποθήκευσης USB, να επιλέγετε το σκληρό και να πατάτε διακοπή χρήσης αυτού του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης ή πολύ απλά και πιο γρήγορα κρατάτε πατημένο το PS button, πάτε ήχο συσκευές και πατάτε την επιλογή πάλι διακοπή χρήσης του εκτεταμένου χώρου αποθήκευσης. Έτσι απενεργοποιείτε το σκληρό και μπορείτε πλέον να τον βγάλετε από το USB της κονσόλας και να τον πάρετε μαζί σας. Τα εικονίδια από τα παιχνίδια και τα applications που έχουμε εγκαταστημένα στον εξωτερικό σκληρό δίσκο παραμένουν στο μενού του PS4 και απλά έχουν ένα θαυμαστικό ως ένδειξη κάτω δεξιά για να μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε. Λοιπόν, ας απαντήσουμε σε κάποιες συνηθισμένες ερωτήσεις που έχετε γύρω από αυτό το θέμα. Όλοι ρωτάτε, έχω έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο που χρησιμοποιώ για backup στο PC. Μπορώ να βάλω αυτόν στο PS4? Λοιπόν, προσοχή! Ο εξωτερικός σκληρός που θα χρησιμοποιήσετε για το PS4 θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για το PS4 και για τίποτα άλλο ταυτόχρονα. Ακόμα και αν κάνετε partition σε PC, το PS4 δεν θα τα αναγνωρίσει και θα κάνει format σε όλο το σκληρό, σβήνοντας εννοείται τα πάντα. Θα μπορώ να πάρω τον εξωτερικό σκληρό δίσκο με τα παιχνίδια που έχω μέσα και να πάω να τα παίξουμε στο PS4 ενός φίλου μου? Ναι, μπορείτε! Θα πρέπει να προσέξετε δύο πράγματα όμως. Πρώτον, να κάνετε οπωσδήποτε ασφαλή κατάργηση όταν τον αφαιρείτε το σκληρό σας δίσκο από το PS4, όπως σας δείξαμε πριν. Δεύτερον, να κάνετε login με το λογαριασμό σας στο PS4 του φίλου σας. Φυσικά μιλάμε για digital κατεβασμένα παιχνίδια και όχι απλό install από Blu-ray disc,
εκεί απαιτείται να έχετε και το δισκάκι. Συνδέετε απλά το σκληρό στο PS4 του φίλου σας, όσο είναι η κλειστή κονσόλα, την ανοίγετε, πάτε Settings, Devices, USB Storage Devices και επιλέγετε Use This Extended Storage, όπως κάναμε και στην αρχή του οδηγού. Επίσης, δεν μπορείτε να συνδέσετε σε άλλο PS4 τον εξωτερικό σκληρό δίσκο σας αν υπάρχει το ίδιο παιχνίδι τόσο στον εξωτερικό όσο και στον εσωτερικό του PS4 που πάτε να συνδέσετε τον εξωτερικό σας δίσκο. Αναγκαστικά θα πρέπει να σβήσετε το παιχνίδι είτε από τον εξωτερικό είτε από τον εσωτερικό για να το παίξετε. Αυτά ελπίζω να κάλυψα τις περισσότερες τουλάχιστον απορίες σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία και ερώτηση μπορείτε να την κάνετε στα σχόλια και με χαρά να την απαντήσω. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο, like, subscribe και share αν σας άρεσε για να βοηθήσετε και κάποιον άλλον φίλο σας και να βοηθήσετε φυσικά και το κανάλι μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο. Bye!